Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, την Κυριακή 9 Ιουνίου ο λαός και η νεολαία της Νίκαιας, του Κορυδαλού, του Ρέντι, όπως και όλου του Πειραιά, έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν και να ακουστούν δυνατά. Να πάνε στην κάλπη περήφανοι, όπως πάνε κάθε μέρα στη δουλειά τους, όπως αγωνίζονται, το παλεύουν ατομικά και συλλογικά για να ζήσουν τις οικογένειές τους εδώ σε αυτές τις λαϊκές γειτονιές, αλλά και για να υπερασπιστούν και να διευρύνουν τα δικαιώματά τους, την εργασία, τη μόρφωση, τη ζωή. Να πάνε στην κάλπη με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στο χέρι και να το καρφώσουν αποφασιστικά κόντρα σε όσους και όσα τους ταλαιπωρούν και τους βασανίζουν. Την Κυριακή σε 9 Ιούνιου ο λαός μπορεί να αξιοποιήσει τη μεγάλη ευκαιρία που έχει να στείλει ένα μήνυμα που θα ταρακουνήσει το Μέγαρο Μαξίμου και θα φτάσει μέχρι τις Βρυξέλλες. Με ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό για να χαμογελάσει ο λαός, για να δυναμώσει η ελπίδα που βρίσκεται στο δρόμο του αγώνα για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής. Για να φάει ένα γερό χαστούκι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το σάπιο σύστημά τους. Για να κοπεί πραγματικά ο αέρας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, η φόρα και η αλαζονία, το σάρωμα του λαϊκού εισοδήματος, το τσάκισμα δικαιωμάτων, η προώθηση με πάθος κάθε αντιλαϊκής κατεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα χρειάζεται αποφασιστική ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για να τρέμει τον λαό όταν θα σκέφτεται να φέρει τα επόμενα αντιλαϊκά μέτρα. Γιατί και την επόμενη μέρα των εκλογών το ΚΚΕ θα είναι η μοναδική αξιόπιστη, μαχητική, λαϊκή αντιπολίτευση ενάντια στη φυλακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κυβέρνηση και τη συστημική αντιπολίτευση όλων των άλλων. Νομίζουν ότι θα σας ξεγελάσουν τα κόμματα του συστήματος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον αποπροσανατολισμό, τους εκβιασμούς και τους γελίους καυγάδες για το ποιος μπορεί να μας φέρει πιο κοντά στην Ευρώπη, όπως λένε. Δηλαδή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση του Πολέμου, που έχει δώσει ήδη εξοπλισμούς αξίας 100 δισεκατομμυρίων ευρώ από τον ειστέρημα των λαών της στο καθεστώς του Ζελένσκι στην Ουκρανία, που αποφάσισε τη μετατροπή της οικονομίας της σε πολεμική οικονομία και δαπανά 200 δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς, την ώρα που οι λαοί της γονατίζουν από την ακρίβεια, τη στιγμή που δεν μπορεί να στείλει γιατρούς στα νοσοκομεία και δασκάλους στα σχολεία λόγω δημοσιονομικών αντοχών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που τα 22 από τα 27 μέλη της είναι και μέλη του ΝΑΤΟ και που με ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, που το ψήφισαν και τα δικά μας καλόπαιδα, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Αριστεράς και της Ελληνικής Λύσης, έδωσε το πράσινο φως στο κράτος δολοφόνου του Ισραήλ για τη γενοκτονία που είναι σε εξέλιξη. Γιατί όταν μιλάνε για την Ευρώπη, μιλάνε για την Ευρωπαϊκή Ένωση των λόμπι και της διαφθοράς, της εκμετάλλευσης, της 13 ώρες δουλειάς και των mini jobs, όλων αυτών των βέλστιστων ευρωπαϊκών πρακτικών. Των 95 εκατομμυρίων που ζουν στο όριο της φτώχειας, των 16 εκατομμυρίων ανέργων και των 5 εκατομμυρίων αστέγων, της καταστολής των τρομονόμων και του φακελώματος, των οδηγιών και κατεμφύσεων που μετέτρεψαν σε καρμανιόλα το σιδηρόδρομο και έκαναν αρένα συμφερόντων το να έχει συστήματα ασφαλείας οδηγώντας το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των τεμπών. Γιατί βρίσκεται πίσω από κάθε έγκλημα σε βάρος του λαού και της νεολαίας, πίσω από κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει καθημερινά στη ζωή του, στην εργασία, στην παιδεία, στην υγεία, στη στέγαση, στην προσπάθειά του να έχει πρόσβαση στον αθλητισμό, τον πολιτισμό, ζωή σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όποια πέτρα της κυβερνητικής πολιτικής κι αν σηκώσεις, το ίδιο φίδι θα βρεις από κάτω. Ένα ψήφισμα, μια οδηγία, μια κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τις περισσότερες φορές έχει υπερψηφιστεί από όλα τα κόμματα εκτός από το ΚΚΕ. Την ίδια ώρα που το 90% των νόμων, των αντιλαϊκών νόμων που ψηφίζονται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι κατευθύνσεις και οδηγίες που τις συναποφασίζουν τα άλλα κόμματα στην Ευρωβουλή γιατί πυρήνα της πολιτικής τους είναι η διασφάλιση των κερδών και τα συμφέροντα των λίγων που χειροτερεύουν τη ζωή των πολλών. Για όλα αυτά που μας ταλαιπωρούν και μας βασανίζουν καθημερινά ψηφίζουμε σε ευρωεκλογές. Και αν νομίζουν ότι θα αποτρέψουν την ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση του ΚΚΕ με την απειοσόπηση, το προκλητικό θάψιμο της καθημερινής δράσης του, με τη διαστρέβλωση και τσικοφάντηση των θέσεών του, δεν υπολόγισαν καλά. Δεν υπολόγισαν τα μέλη και τους φίλους του κόμματος και της ΚΝΕ, που είναι η φωνή του ΚΚΕ παντού,
σε όλες τις γειτονιές και στην Κοκκινιά και στο Σχιστό και στη Νεάπολη, παντού, σε όλους τους χώρους δουλειάς και στις βιομηχανίες, στη Θιβών, στο Ρέντι, στη Ζώνη και στο Λιμάνι και στο εμπόριο και στον επισκεπτισμό παντού. Είναι βαθιά γελασμένοι. Την πάτησαν. Εδώ στον Πειραιά δεν θα περάσουν εύκολα αυτά. Γιατί εδώ ο λαός έχει και μυαλό και καρδιά, γνώση και πείρα. Πείρα που μπορεί πολύ καλά να την αξιοποιήσει. Γιατί έχει φάει με το κουτάλι τους διάφορους σωτήρες, τους δήθεν καλούς διαπραγματευτές σαν τον κύριο Μητσοτάκη και λοιπούς καρτογιακάδες και λαμόγια, και ξέρει πως καταλήγουν κάθε φορά τα ωραία τους τα λόγια. Γιατί αηδιάζει με την επίδειξη πλούτου και το lifestyle του αριστερού εφοπλιστή εξ Αμερικής, με σπίτι στο Κολονάκι 2 εκατομμυρίων, την ώρα που ένας νέος εργάτης δίνει το μισό του μισθό στο ενίκιο για να ζει μέσα σε μια τρύπα με υγρασία. Τους κομμουνιστές, ο ελληνικός λαός δεν περιμένει να τους δει και να τους μάθει από τα στημένα δελτία ειδήσεων. Τους βλέπει κάθε μέρα δίπλα του, να αγωνίζονται μαζί τους στον χώρο δουλειάς, στον κλάδο, στη γειτονιά, στο πανεπιστήμιο και στο σχολείο. Γιατί και εδώ, όπως και σε όλη την Αττική, στις λαϊκές γειτονιές, στους χώρους δουλειάς, όπως και σε όλη τη χώρα, στις μεγάλες εστίες αντίσταση στη Λάρκο, στο λιμάνι και τα καράβια, στα τηλεφωνικά κέντρα, στα νοσοκομεία, στους οικοδόμους, όπως και αυτές τις μέρες, στις απεργίες των εργατών που δουλεύουν στα 50 μέτρα κάτω από τη γη για την κατασκευή του μετρό, στη ζώνη και στα ναυπηγεία, στις αποθήκες κι αλλού, οι δυνάμεις του κουκουέ πλάι-πλάι με το λαό σηκώνουν καθημερινά ανάστημα. Βλέπει τα μέλη και τα στελέχη, τους βουλευτές, τους φίλους του κόμματος, να παρατάνε τις δουλειές τους και να τρέχουν να υπερασπιστούν τα λαϊκά σπίτια από τους πληστηριασμούς και τις εξώσεις που παίρνουν μορφή χιονοστιβάδας χάρη στους νόμους που ψήφισαν όλοι τους. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκο, ΣΥΡΙΖΑ και μαζί του οι αθώες ψυχούλες της Νέας Αριστεράς που ήταν όλοι τους υπουργοί στη μνημονιακή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ που έκανε έως και ιδιώνυμο αδίκημα την πάλη ενάντια στους πληστηριασμούς. Η συνεπής αγωνιστική και αταλάντευτα μαχητική στάση του ΚΚΕ, αυτή η δράση μαζί με τους εργαζόμενους και την νεολαία, μπορεί σήμερα να παρεμποδίζει νέες αντιλαϊκές αποφάσεις, να κερδίζει ανάσες ανακούφισης, να πετυχαίνει νέες κατακτήσεις, έχοντας σχέδιο και πρόγραμμα που ανοίγει σταθερά το δρόμο για ριζικές αλλαγές και ανατροπές σε σύγκρουση με την πολιτική που λογαριάζει τη ζωή μας ως κόστος, την εξουσία που διασφαλίζει τα κέρδη των λίγων επιχειρηματικών ομίλων που ζουν και βασιλεύουν από τη δική μας δουλειά και εκμετάλλευση. Για αυτούς τους λόγους και στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, ο Κορυδαλός και η Νίκαια έδωσε στο ΚΚΕ ένα πολύ υψηλό ποσοστό, πάνω από 12 και 13% αντίστοιχα. Ήταν τεράστια η συμβολή του λαού, όλου του Πειραιά, για να είναι το ΚΚΕ τρίτο κόμμα στην καρδιά της χώρας, στην Αττική, πάνω από το ΠΑΣΟΚ και για να σημειώσει πανελλαδικά μια σημαντική άνοδο. Άνοδος που εκφράστηκε και στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές του Οκτώβρη, με τα ποσοστά της λαϊκής εισπύρωσης στην περιφέρεια να προσεγγίζουν το 20%, ενώ στις δημοτικές, στη Νίκαια, η λαϊκή εισπύρωση στο Δήμο έφτασε το 22% και στον Κορυδαλό κατέγραψε μεγάλο διψήφιο ποσοστό. Πάμε λοιπόν για πιο δυνατό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας εδώ. Γιατί όσο πιο δυνατό θα είναι το ΚΚΕ το βράδυ της 9ης Ιούνιου, τόσο πιο δυνατοί θα είστε όλοι εσείς. Τόσο πιο δυνατός θα είναι ο λαός στις 10 Ιούνιου. Για να δώσουμε όλοι μαζί τις μάχες που έχουμε μπροστά μας και έχετε πείρα τι σημαίνει αυτό. Στις βουλευτικές, στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές έγινε ένα βήμα. Η ενίσχυση του ΚΚΕ μετατράπηκε σε διεκδίκηση. Κατατέθηκε από την επόμενη μέρα στην ανάπτυξη των αγώνων και της οργάνωσης του λαού. Με τις διεκδικήσεις και νίκες για συλλογικές συμβάσεις εργασίας και αυξήσεις σε μια σειρά εργασιακούς κλάδους και χώρους δουλειάς. Για να παλέψουμε ενάντια στη λαϊλασία του εισοδήματός μας και την ακρίβεια. Για να μην ξεχαστεί και συγκαλυφθεί το έγκλημα των τεμπών, κρατώντας γερά το νήμα της εκδίκησης στην εγκληματική πολιτική του κέρδους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων που οδήγησαν σε αυτό το έγκλημα και στρών το έδαφος για τα επόμενα. Στους αγώνες των υγειονομικών, που είπε και η Δήμητρα, και όλου του λαού, ενάντια στο σχέδιο περαιτέρω δυτικοποίησης και εμπορευματοποίησης του ΕΣΥ, ενάντια στις τραγικές ελλείψεις και την εξάντληση των γιατρών, των νοσηλευτών, που ήταν και παραμένουν ήρωες. Και ας έπαψε πλέον η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να τους χειροκροτεί ως ήρωες και να τους λέει τώρα ανθρωπάκια διαστόματος του ανεκδίκητου υπουργού της, επειδή διεκδικούν τα αυτονόητα
και του χαλάνε τις χέστες. Καλά του κάνουν να μην βρίσκει τόπο να σταθεί. Στους αγώνες επίσης των φοιτητών που κουρέλιασαν τον άθλιο νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στους δρόμους του αγώνα και γέμισαν τις κάλπες των φοιτητικών εκλογών με χιλιάδες γαρίφαλα, αναδεικνύοντας την πασπουδαστική πρώτη δύναμη για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Στους αγώνες των αγροτών για την επιβίωσή τους κόντρα στην κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ψηφίσει όλοι τους και εδώ. Και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά και η Ελληνική Λύση. Στις κινητοποιήσεις, διαδηλώσεις, παρεμβάσεις για να σπάσει η ομερτά της κυβέρνησης και των άλλων ατοικών κομμάτων για την εμπλοκή της χώρας σε δύο πολέμους και στους δολοφονικούς σχεδιασμούς τους. Για να μην μας κουνάει το δάχτυλο ο Μητσοτάκης, ο Άδωνης και οι παρατρεχάμενοι τους που τώρα κοιτάνε το 41% με το κιάλι και έχουν βάλει στόχο το πολύ το 3 να μπει μπροστά. Για να μην ξαναφουντώνουν όμως και οι αυταπάτες που καλλιεργεί η σοσιαλδημοκρατία περί δίθεν εξανθρωπισμού του βάρβαρου καπιταλιστικού συστήματος. Επιβεβαιώνοντας ότι καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να νιώθει παντοδύναμη όταν είναι δυνατό το εργατικό λαϊκό κίνημα. Ότι πραγματική μαχητική αντιπολίτευση στη χώρα υπάρχει και δυναμώνει και θα δυναμώσει ακόμα περισσότερο ενισχύοντας το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γι' αυτό και δεν μπορεί τώρα να χυθεί η καρδάρα με το γάλα. Κάθε ένας και κάθε μια που αναγνωρίζει τα παραπάνω έχει μια υποχρέωση. Στις 9 Ιούνιου να ρίξει στην κάλπη το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ και να συμβάλλει να πέσουν πολλά ακόμα κόκκινα ψηφοδέλτια. Κανείς δεν περισσεύει. Μετά την απομάκρυνση από το Ταμείο, κανείς να μην έχει βάρος στη συνείδησή του ότι μπορούσε και αυτός να συμβάλλει με την ψήφο και τη δράση του για να πάει το ΚΚΕ ακόμα πιο ψηλά. Γι' αυτό και όλοι εσείς που λέτε «Αν πάω, θα ψηφίσω ΚΚΕ», σας λέμε «Κάντε το». Από εσάς θα κριθεί το αποτέλεσμα. Στο χέρι σας βρίσκεται. Μια νέα μεγάλη άνοδος του ΚΚΕ σε ευρωεκλογές θα δώσει χειρή απάντηση, μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας. Το ΚΚΕ μπορεί να είναι η έκπληξη σε αυτές τις εκλογές. Αφήστε το αν, γιατί τώρα μπροστά σε κάθε λαϊκό άνθρωπο, σε κάθε εργαζόμενο και νέο υπάρχουν δύο επιλογές. Να δικαιώσει με την ψήφο του ή με την αποχή του τα κόμματα που συμφωνούν κατά 70% και 90% στις αντιλαϊκές κοινοτικές οδηγίες και κατευθύνσεις. Να δώσει μέσω της Νέας Δημοκρατίας του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και των άλλων συμπληρωμάτων τους ψήφο εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που το τσακίζει. Ή να μην μετρηθεί, να στηρίξει τη νέα επίθεση στο εισόδημά του με το Σύμφωνο Σταθερότητας με το Ταμείο Ανάκαμψης και τους πολεμικούς προϋπολογισμούς ή να πάει να ψηφίσει και να δυναμώσει ακόμα πιο πολύ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το μοναδικό κόμμα που όχι μόνο δεν έχει καμιά δέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μονοπόλια που υπηρετεί, αλλά είπε την αλήθεια για τον αντιδραστικό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έριξε όλες του τις δυνάμεις για να αποκρούεται η αντιλαϊκή καταιγίδα ανοίγοντας το δρόμο της αντεπίθεσης. Άλλωστε, τα παραμύθια που μας πούλησαν για την Ευρωπαϊκή Ένωση τελείωσαν. Το πραγματικό της πρόσωπο έχει αποκαλυφθεί. Έχει κυλήσει πάρα πολύ νερό στα βλάκια από τότε που η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και οι πρόγονοι του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς παραμύθιαζαν το λαό για τα αγαθά που θα απολαύσει με την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ. Πώς ακούγονται αλήθεια όλα αυτά που έλεγαν σήμερα, με την εμπειρία όλων αυτών που έχουν κάνει και έχουν φορτώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις στις πλάτες του λαού, με την πικρή πείρα δικαιωμάτων που έχουν καταργηθεί, των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας που έχουν απαξιωθεί, των μνημονίων, των πολέμων, των χιλιάδων νεκρών προσφύγων στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο, του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πανδημία, της ενεργειακής φτώχειας και της ακρίβειας που ζούμε, έλεγαν συνειδητά απροκάλυπτα ψέματα. Τα χρυσά κουτάλια που τάζαν στο λαό βγήκαν πλαστικά. Οι χαμηλές τιμές προϊόντων λόγω του ανταγωνισμού και της ενιαίας αγοράς ανέκδοτο. Και η διαρκής ειρήνη στην Ευρώπη μαύρο χιούμορ. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν ποτέ μια ένωση των ευρωπαϊκών λαών με σκοπό την κοινή τους ευημερία. Ήταν μια ένωση των λόμπι, των μονοπωλίων, των μεγάλων καπιταλιστικών επιχειρήσεων, μια πραγματική φυλακή των λαών και των δικαιωμάτων τους. Το ΚΚΕ όμως, κόντρα στο ρεύμα, είπε την αλήθεια στο λαό. Όταν όλοι τους λιβάνιζαν την Ευρωπαϊκή Ένωση ή καλούσαν σε αγώνα για τη διόρθωσή της. Είναι εξοργιστικό ότι το ίδιο συνεχίζουν να κάνουν ακόμα και σήμερα. Ο Μητσοτάκης, για παράδειγμα,
παρουσιάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ο εμπριστής και στο θέμα της ακρίβειας, σαν τον πυροσβέστη. Έστειλε και επιστολή στην Φόντε Λάιαν για να την ενημερώσει, λες και δεν το ήξερε, ότι οι πολυεθνικές τιμολογούν με διαφορετικό τρόπο τα ίδια προϊόντα σε διαφορετικές χώρες. Προφανώς με σκοπό να αποκομίζουν το μέγιστο κέρδος, ανάλογα την αγορά, σε βάρος της τσέπης μας. Και τώρα τι περιμένει? Μήπως να μαλώσει τις πολυεθνικές και συμμορφωθούν? Μας δουλεύουν? Είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να στραφεί απέναντι στον εαυτό της? Είναι δυνατόν να θέσει περιορισμούς στην απόλυτη ελευθερία των πολυεθνικών επιχειρήσεων να κινούνται όπως τους αρέσει μέσα στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά? Μα γι' αυτό δημιουργήθηκε. Να ακυρώσει δηλαδή τον ίδιο το λόγο ύπαρξής της? Καλά ξυπνητούρια τους λέμε. Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ δεν χάνουν ευκαιρία να ξεπλένουν την Ευρωπαϊκή Ένωση της ακρίβειας, λέγοντας λίγο πολύ ότι αυτή δεν ευθύνεται σε τίποτα και το μόνο πρόβλημα που εντοπίζουν είναι αν η Ελλάδα είναι πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον πληθωρισμό. Για τον ίδιο αυτόν τον μέσο όρο, που είναι από μόνος του εφιαλτικός και έχει βγάλει στο δρόμο σχεδόν όλους τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον δρόμο, δεν λένε κουβέντα. Και πώς να πούν, όταν είναι συνυπεύθυνοι για όλους τους παράγοντες που δημιουργούν το πρόβλημα της ακρίβειας. Από τους παγωμένους μισθούς για να επιτυχάνεται ανταγωνιστικότητα, μέχρι τους υπέρογκους φόρους για να βγαίνουν τα ματωμένα πλεονάσματα, και από τα χρηματιστήρια της ενέργειας, την γκριζοπράσινη μετάβαση που αδειάζει τις τσέπες μας με τα πράσινα χαράτσια, την κοινή αγροτική πολιτική που τα δίνει όλους τους μεσάζοντες στις μεγάλες αγροτικές και εκνεοτροφικές εκμεταλλεύσεις, για να είναι άλλη τιμή από το χωράφι στο ράφι, μέχρι τις κυρώσεις στην καπιταλιστική Ρωσία και τα τεράστια πακέτα για τους πολεμικούς εξοπλισμούς. Με δύο λόγια, συμφωνούν όλοι τους με την ανάπτυξη με σκοπό το κέρδος, παιδί της οποίας είναι η ακρίβεια, δηλαδή αδυναμία των εργαζομένων να απολαύσουν τα αγαθά που οι ίδιοι παράγουν. Άλλωστε, την ώρα που τα νοικοκυριά δοκιμάζονται στο σούπερ μάρκετ, οι τράπεζες, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι μεγαλέμποροι τροφίμων σπάνε το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο. Αυτή είναι η σταθερότητά τους. Μαζί με τα πανηγύρια χωρίς ίχνος ντροπής για το περιβόητο πρωτογενές πλεώνασμα, 3,2 δισεκατομμύρια, πολύ πάνω από το στόχο για το πρώτο τετράμινο του 2024. Πανηγυρίζουν, δεν έχουν το Θεό τους. Πανηγυρίζουν για το γδάρσιμό μας. Για το γδάρσιμο και την οικονομική αιμορραγία των εργαζομένων, των βιοπαλλεστών επαγγελματιών του λαού. Γιατί το νιώθουμε όλοι στο πετσί μας πώς βγαίνουν αυτά τα πλεονάσματα. Βγαίνουν από την υπερφολόγηση των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των ανθρώπων που παλεύουν να κρατήσουν ένα μικρό μαγαζί και ετοιμάζονται και αυτούς να τους φορολογήσουν φέτος από το πρώτο ευρώ για εισοδήματα που δεν έχουν καν. Αλλά όταν τους λες να φορολογήσουν τους βιομήχανους, τους τραπεζίτες, τους εφοπλιστές, κάνουν λες και τους πάτησες στον κάλο και σου βρίσκουν στα γρήγορα 10 λόγους για τους οποίους αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Είναι βέβαια και αυτό μια ομολογία, ότι το σύστημα αυτό της εκμετάλλευσης που υπηρετούν δεν παίρνει αποκαλοπίσματα, διορθώσεις, παίρνει μόνο ανατροπή. Τα πλεονάσματα βγαίνουν από τις περικοπές επίσης σε έργα βελτίωσης της ποιότητας ζωής, αλλά και πραγματικής πολιτικής προστασίας, όπως τα αντιπλημμυρικά. Τα αποσύρανε και αυτά από κάτι μικροπακέτα που υπήρχαν του Ταμείου Ανάκαμψης. Και αυτό το ξέρετε καλά εδώ, που βλέπετε τη λαμπράκι να γίνεται απροσπέλα στο ποτάμι κάθε φορά με την πρώτη βροχή. Αφού πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα όποια έργα να γίνονται μόνο με κριτήριο του κόστους ωφέλους. Αν και εφόσον δηλαδή το κόστος τους δεν ξεπερνάει την οικονομική ζημιά που θα γλιτώσουν σε περίπτωση καταστροφών. Τίποτα άλλο δεν τους ενδιαφέρει. Τέτοιες είναι οι αντιλαϊκές προτεραιότητες που θέτουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις και τις οποίες εστερνίζονται όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Τέτοιο είναι και το Ταμείο Ανάκαμψης. Σε αυτό το υπερμνημόνιο, στο όνομα του οποίου πίνουν όλοι τους νερό, δεν χωράνε έργα που αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, γιατί συνήθως δεν είναι αυτά που αποφέρουν το επιθυμητό κέρδος στους επιχειρηματικούς ομίλους. Για τις πραγματικές λαϊκές ανάγκες δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Εκεί οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα ξύρουν τον πάτο του βαρελιού. Σε αντίθεση, χωράνε μόνο έργα και χρηματοδοτήσεις που θα αποτελέσουν ένα ακόμα φαγοπότι εταιριών, μεγαλοεργολάβων και άλλων λαμόγιων που θα το πληρώνει ουσιαστικά ο ίδιος ο λαός. Γιατί τα χρήματα όλων αυτών των ταμείων προέρχονται από τους κρατικούς προϋπολογισμούς των κρατών. Δεν τα βρίσκουν όπου να είναι. Και εκεί κάθε χρόνο συνεισφέρουν κατά 95% οι εργαζόμενοι τα λαϊκά στρώματα και μόνο 5% οι επιχειρηματικοί όμιλοι.
τα μαζεύουν από όλους εμάς και τα δίνουν σε αυτούς, όπως κατασκευαστικούς και ενεργειακούς ομίλους με τις περιβόητες ενεργειακές αναβαθμίσεις σε νοσοκομεία. Σε νοσοκομεία όμως που δεν έχουν γιατρούς και νοσηλευτές, δεν έχουν προσωπικό καθαριότητας, δεν έχουν όλο τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό. Γι' αυτό, όπως είπε και η Δήμητρα, ο λαός της περιοχής ξέρει πολύ καλά ποια κατάσταση έχει να αντιμετωπίσει αν βρεθεί στα επίγοντα του κρατικού νοσοκομείου. Οι εικόνες των δεκάδων ράτζων στους διαδρόμους δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνίας. Το προηγούμενο μήνα στο κρατικό της Νίκαιας χάλασε ο αναλυτής για τις βιοχημικές εξετάσεις που είναι 25 ετίας, έχει περάσει προπολού το όριο ζωής του και δεν μπορούσαν ούτε καν εξετάσεις αίματος σε μέρα εφημερίας να κάνουν. Και την ίδια ώρα το ενδιαφέρον της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας είναι να δώσουν τις υπηρεσίες γνωμάτευσης των αξιονομικών εξετάσεων σε ιδιωτική εταιρεία με αμοιβή πολλαπλάσια από αυτή που χρειάζεται για την απαραίτητη πρόσληψη μόνιμου προσωπικού που διεκδικούν τόσο τα σωματεία των υγειονομικών, όσο και οι μαζικοί φορείς της περιοχής. Δεν έχετε λοιπόν τίποτα να περιμένετε, δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε ούτε από τις υποσχέσεις του κυρίου Μητσοτάκη για διατήρηση των ρυθμών ανάπτυξης που θα μας φέρουν πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε από μια αντιπολίτευση σαν αυτή του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ που τον καλούν να συμμορφωθεί στην ευρωενωσιακή κανονικότητα, λες και δεν το κάνει πολύ ευχαρίστως και από μόνος του. Λες και δεν είναι ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Στο δικό σας αγώνα μπορείτε να βασιστείτε και σε αυτόν θα βρείτε σταθερό και αταλάντευτο σύμμαχο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Σήμερα λοιπόν τα ψέματα έχουν τελειώσει. Το αληθινό πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποκαλυφθεί ξανά και ξανά. Γι' αυτό και υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του λαού μας που εκφράζει απογοήτευση, δυσπιστία, προβληματισμό ως και αντίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός ο κόσμος έχει την ευκαιρία και μπορεί να εκφραστεί σε 9 Ιούνιου με τρόπο ξεκάθαρο. Με την ψήφο του στο ΚΚΕ, στο μοναδικό κόμμα που παλεύει ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την αρχή της ίδρυσής της και θα συνεχίσει να το κάνει αταλάντευτα. Θα αποκαλύπτει και θα την παλεύει την αντιλαϊκή της πολιτική εκεί που διαμορφώνεται, στο Ευρωκοινοβούλιο και εκεί που ανατρέπεται, στους δρόμους του αγώνα, δυναμώνοντας την πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση, αποδυναμώνοντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τα άλλα κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βγάζοντας κόκκινη κάρτα στα κόμματα που ψηφίζουν το ίδιο με τη Νέα Δημοκρατία στο Ευρωκοινοβούλιο, πάνω από το 70% στηρίζοντας το αντιλαϊκό της έργο, σε αυτούς που ψηφίζουν, συνδιαμορφώνουν και υλοποιούν τη βαρβαρότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και ο 1 και ο 2 και το ΠΑΣΟΚ που κυβέρνησαν στο σβέρκο του λαού και θέλουν να ξανακαθίσουν. Και τη μόνη ψαλίδα που μπορούν να κλείσουν με τη Νέα Δημοκρατία είναι το 70% των κοινών ψηφοφοριών αντιλαϊκών νόμων να το κάνουν 90%. Δεν θα τους αφήσουμε. Άραγε αυτοί μπορούν να ασκήσουν πραγματική αντιπολίτευση για το συμφέρον του λαού? Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ, που ο πρόεδρος του ξεστόμησε χωρίς ντροπή ότι το ΝΑΤΟ είναι ιερή αμυντική συμμαχία και δεν τράπηκε να πάει στο Μουσείο Μπελογιάννη που τον δολοφόνησε αυτή η ιερή αμυντική συμμαχία και που ο ίδιος πάλευε ενάντια της? Τον ενημερώνουμε, αν και το ξέρει, όπως και η κυβέρνηση που καλλιεργεί τον εφησυχασμό, πως η ιερά αμυντική συμμαχία του ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο και τροφοδοτεί την προκλητικότητα της τουρκικής κυβέρνησης εις βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Όπως και ότι οι τελευταίες προκλήσεις εις βάρος του λαού και της χώρας μας προήλθαν από τις κυβερνήσεις Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας, που κατά τα άλλα είναι σύμμαχες χώρες στο ΝΑΤΟ. Αλλά σιγά μην τραπούν. Εδώ δεν τράπηκαν να δώσουν πράσινο φως στη σφαγή του λαού της Παλαιστίνης, που μετρά πάνω από 35.000 νεκρούς, στην πλειοψηφία παιδιά και γυναίκες, στηρίζοντας το ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιο τον Οκτώβρη, που αναγνώρισε το νόμιμο δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, δίνοντας ακριβώς πράσινο φως για τη σφαγή. Δεν τράπηκαν να κάνουν business με το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ και τον Μπίμπι ως κυβέρνηση. Δεν τράπηκαν να κάνουν ομερτά στην εμπλοκή της χώρας μας στη σφαγή και σε δύο πολέμους και δεν ντρέπονται μετά από όλα αυτά να πηγαίνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην Παλαιστίνη για να κάνει προεκλογικό ντεκόρ το δράμα της Ισραηλινής θηριωδίας. Ντροπή! Οι νατοϊκές περγαμηνές του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι σημερινές. Από την Ατοϊκή Συμφωνία των Πρεσπών που εξασφάλισε την ένταξη στη Βόρεια Μακεδονία στο ΝΑΤΟ,
και όπως αποδείχθηκε δεν είχε σκοπό να αντιμετωπίσει αλυτρωτισμούς και να συμφιλειώσει λαούς, μέχρι την παρακόρηση γη και είδωρους Αμερικάνους, τη στήριξη στην εμπλοκή στον πόλεμο στην Ουκρανία, τα χειροκροτήματα μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ στο Ζελένσκι και τους Αζόφ στη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαλέξει πλευρά, έχει καταθέσει διαπιστευτήρια στο κεφάλαιο που κατά τον πρόεδρό του είναι εργαλείο ευημερίας και δεν πρέπει να το δαιμονοποιούμε. Γι' αυτό προτείνει μείωση φορολογίας για τις επιχειρήσεις με φορολόγηση μόνο των υπερκερδών. Ας κάνει ένα TikTok και γι' αυτά ο κύριος Κασελάκης και ας αφήσει μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη την τιμή της φέτας που από ό,τι φαίνεται μέχρι και σήμερα κανείς από τους δυο δεν ξέρει πόσο κοστίζει. Η ιστορία του εκφυλισμού του ΣΥΡΙΖΑ είναι πια γνωστή. Και από αυτή την αντιλαϊκή πορεία δεν μπορούν όμως να ξεπληθούν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2, δηλαδή η λεγόμενη Νέα Αριστερά. Μιας και δεν γίνεται να ξεχάσουμε ποιοι είναι. Δηλαδή οι υπουργοί, οι υφυπουργοί και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισαν και υλοποίησαν όλα τα παραπάνω. Αφού πούλησαν φύκια για μεταξωτές κορδέλες στο λαό, μετά συγκυβερνώντας με τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ, ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο που έφερε το τσάκισμα εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων, ξεκίνησαν τη συμφωνία με τους Αμερικάνους και τον διαβολικά καλό Τραμπ για να μετατραπεί η χώρα σε αμερικανοανατολική βάση, ψήφισαν εμβληματικούς αντιλαϊκούς νόμους όπως ο νόμος Κατρούγκαλου και ο νόμος Βρούτσι Αξιόγλου που έτρεχε τότε ο Άδωνης να τον ψηφίσει, ο νόμος για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς της λαϊκής κατοικίας και στη συνέχεια μετά το 19 ως αντιπολίτευση έκαναν βολική αντιπαράθεση στη Νέα Δημοκρατία. Θα λογαριαστούμε μετά. Και στα Τέμπη συμμετείχαν στη συγκάλυψη για να μην βγουν και τα δικά τους άπλυτα στη φόρα. Συμβάλλοντας για να εμφανιστεί η Νέα Δημοκρατία ως το μικρότερο κακό και να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, ενώ στην πρώτη τους εμφάνιση ως ξεχωριστή κοινοβουλευτική ομάδα ψήφισαν το πώς θα αρπάζουν οι τράπεζες στα σπίτια του Κοσμάκη. Από την άλλη, στο Πασόκ νομίζουν ότι ζούμε στη χώρα των λωτοφάγων και ότι έχουμε διαγράψει από τη μνήμη μας την πρόσφατη ιστορία. Πλασάροντος σε απάντηση στην κακή δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ενώ είναι το Πασό που στα κρίσιμα χρόνια της κρίσης συγκυβέρνησε μαζί της για να ξελασπώσουν το σύστημα και να τσακίσουν το λαό, που ψήφισε και τα τρία μνημόνια, που έκοψε το 13ο, 14ο μισθό, τη 13η και 14η σύνταξη. Το Πασό, αλήθεια, με τι φόντα θα αντιπολιτευτεί τη Νέα Δημοκρατία? Ψηφίζοντας το 75% το νόμο της στο Κοινοβούλιο και το 95% στο Ευρωκοινοβούλιο? Ο κόσμος που παρακολουθεί τον κύριο Ανδρουλάκη και το κόμμα του πρέπει να τον τιμωρήσει και για την απαράδεκτη στάση του στο έγκλημα των Τεμπών. Ναι, γιατί όσο ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε που σηκώνει τη φωνή στη Βουλή για να το παίξει αντιπολίτευση, τα στελέχη του στη διοίκηση της ΓΕΣΕΕ καταψήφισαν την απεργία στις 28 Φλεβάρι στον ένα χρόνο από το έγκλημα. Μια απεργία που έγινε κόντρα σε θεούς και δαίμονες και έφερε αυτό το έγκλημα ξανά στην επικαιρότητα. Και όσο ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε ακόμα αντικομουνισμό πάνω στο έγκλημα των Τεμπών, η μόνη πρόταση που τόλμησε να ξεστομίσει ήταν η σύσταση προανακριτικής επιτροπής που γνώριζε ότι αυτό δεν θα γίνει και θα οδηγούσε αντικειμενικά στο θάψιμο και στη συγκάλυψη, ενώ το κόμμα του ούτε καν πόρισμα δεν έκατσε να συντάξει για το έγκλημα των Τεμπών μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής. Αν αυτό δεν λέγεται δεξί χέρι του Μητσοτάκη, τι λέγεται? Από κοντά σε αυτό το θέμα και η κυρία Κωνσταντοπούλου, που νομίζω ότι η αντιπολίτευση σε ένα τόσο σοβαρό θέμα γίνεται με τηλεοπτικά σόου που μετά ακριβοπληρώνει για να διαφημίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και τι να πεις και για τους νέους διάτοντες αστέρες τύπου Βελόπουλου, που προσφέρουν ρεσιτάλ υποκρισίας και την ίδια ώρα βάζουν πλάτη στην αντιλαϊκή πολιτική για όλα τα καθοριστικά ζητήματα στη ζωή του λαού και της νεολαίας. Ο Βελόπουλος επίσης δεν είναι χτεσινός. Ως στέλεχος του Λάος, συγκυβέρνησε με Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, ψήφισε το πρώτο μνημόνιο, όταν προετοιμαζόταν το δεύτερο ήταν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πίσω από τα παχιά λόγια κρύβονται οι παρεμβάσεις του για να αξιοποιηθεί η Πυρκάλ για παραγωγή πυρομαχικών για την Ουκρανία και για να ενταχθούν τα ναυπηγεία της χώρας σε πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ανάγκες του πολέμου στην Ουκρανία. Γνωρίσαμε πολλές τέτοιες φυσιογνωμίες την προηγούμενη δεκαετία σε κόμματα μιας χρήσης που σήμερα βέβαια κάποιες από αυτές θα τις βρούμε στις κοινοβουλευτικές ομάδες και στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό και δεν σκορπάμε την ψήφο μας δεξιά και αριστερά. Με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στο χέρι δίνουμε τη μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή. Στις 9 Ιούνιου ψηφίζουμε για όλα. Ψηφίζουμε ΚΚΕ και απαιτούμε μέτρα στήριξης του λαϊκού εισοδήματος ενάντια στην ακρίβεια. Κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης ενέργεια και καύσιμα. Ψηφίζουμε και απαιτούμε αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις.
Ψηφίζουμε κουκουέ και διεκδικούμε δημόσια και δωρεάν υψηλού επίπεδου υγεία και παιδεία για όλο το λαό και τα παιδιά του. Ψηφίζουμε και αγωνιζόμαστε για να ζούμε σε πόλεις ανθρώπινες με βάση τις δυνατότητες του 2024. Ψηφίζουμε και δυναμώνουμε τη συμμαχία των αγώνων, των εργαζομένων, των επαγγελματιών, των φοιτητών, του λαού, που δυναμώνει και αποτελεί τη μόνη πραγματική αντιπολίτευση όταν οι άλλοι τα βρίσκουν στα βασικά. Ψηφίζουμε κουκουέ ενάντια στους δύο υπεριαλιστικούς πολέμους στους οποίους μας έχει μπλέξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική κυβέρνηση, με τα υπόλοιπα κόμματα να τις δίνουν άλοθη. Ψηφίζουμε κουκουέ και απαιτούμε να σταματήσει η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ και να αναγνωρίσει η χώρα μας το ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967. Ψηφίζουμε και απαιτούμε να γυρίσει η φρεγάτα Ίδρα από την Ερυθρά Θάλασσα, που την έχουν στείλει να στηρίζει το Ισραήλ, να προασπίζεται τα συμφέροντα των εφοπλιστών και να χρεωνόμαστε για να πλέσει την Ερυθρά μισό εκατομμύριο ευρώ τη μέρα, την ώρα που για τις ανάγκες μας μονίμως δεν έχει. Ψηφίζουμε για την ανθρωπιά μας. Ψηφίζουμε γιατί δεν ανεχόμαστε να θαλασσοπνίγονται πρόσφυγες και μετανάστες και να ξεβράζονται κορμιά μικρών παιδιών και γυναικών στις ακτές μας. Ψηφίζουμε κουκουέ και καταδικάζουμε την εγκληματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους πρόσφυγες και μετανάστες, που από τη μία τους δημιουργεί και από την άλλη τους εργαλοποιεί κάθε φορά, είτε για να εντείνει την εκμετάλλευση και να βγαταίνει τα κέρδη της, είτε για να τους χρησιμοποιεί ως αποδιοπομπαίους τράγους για τα διέξοδα που βιώνει ο λαός για να διασφαλίζει την εξουσία των λίγων. Ψηφίζουμε για τα ψέματα που είπαν όλοι τους για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις αλήθειες που είπε το κουκουέ, γιατί το κουκουέ έχει πολιτική σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το σύστημα. Πρόταση διεξόδου που συμφέρει τη λαϊκή πλειοψηφία, ενίσχυση του αγώνα για να σπάσουμε τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την Ελλάδα και την Ευρώπη των εργατών, των αγροτών, των λαών, του σοσιαλισμού. Ψηφίζουμε για να στείλουμε στο Ευρωκοινοβούλιο δοκιμασμένους αγωνιστές και όχι πρόθυμους υποστηριχτές της αντιλαϊκής πολιτικής, κλακαδόρους των συμφερόντων και των λόμπι. Ψηφίζουμε όπως αγωνιστήκαμε, όπως κερδίσαμε ό,τι κερδίσαμε και για να είμαστε πιο δυνατοί να αγωνιστούμε από εδώ και πέρα. Ψηφίζουμε όλοι και δεν αφήνουμε άλλους να αποφασίζουν για μας, γιατί η εμπειρία δείχνει ότι η απόφαση μάλλον δεν θα μας αρέσει. Ψηφίζουμε κουκουέ και ακυρώνουμε τα σχέδια του συστήματος και των κομμάτων του να στείλουν στην αποχή όσους δεν μπορούν να πείσουν. Η αποχή από τις εκλογές δεν στέλνει κανένα μήνυμα καταδίκης της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αποχή είναι τελικά λευκή επιταγή, ανοχή σε αυτή την πολιτική. Γι' αυτό ποτέ δεν ίδρωσε το αυτή καμιάς κυβέρνησης πουθενά στον κόσμο από το υψηλό ποσοστό της αποχής. Ψηφίζουμε κουκουέ και στέλνουμε μήνυμα εναντίωσης στην κυβέρνηση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο σύστημα. Ψηφίζουμε κουκουέ και δεν επιτρέπουμε η ψήφο μας να σκορπίσει δεξιά και αριστερά, ούτε να εγκλωβιστεί σε βολικά ακροδεξιά μορφώματα. Ψηφίζουμε κουκουέ γιατί κάθε προοδευτικός άνθρωπος ξέρει πως πραγματικός αντίπαλος της ακροδεξιάς είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που παλεύει ενάντια στο σύστημα που γεννά την ακροδεξιά και τον φασισμό. Αντίπαλοι της δεν είναι όσοι υπερασπίζονται την Ευρωπαϊκή Ένωση του αντικομουνισμού και των ακροδεξιών κυβερνήσεων, όσοι κυβερνούν ή συγκυβέρνησαν με την ακροδεξιά, όσοι κλείνουν τα μάτια στην κατασκευασμένη ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων που ταυτίζει τον φασισμό με αυτόν που το συνέτριψε, τον κομμουνισμό. Και όσοι αισθάνεστε αριστεροί, προοδευτικοί, αντιφασίστες, δημοκράτες και δεν μπορείτε να βλέπετε αυτούς τους ακροδεξιούς αλτιμπάγκους να σηκώνουν κεφάλι, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Η ψήφος στο κουκουέ είναι αυτή που θα τους αφήσει όλους αυτούς πίσω, στο περιθώριο. Πάμε λοιπόν στις μέρες που έμειναν να φέρουμε τα πάνω κάτω. Στέλνουμε μήνυμα ελπίδας σε όλους τους λαούς της Ευρώπης, για την Ευρώπη των λαών. Και αυτή την Ευρώπη θα τη φτιάξουμε όλοι μαζί με τα δικά μας χέρια. Στο δίλημα τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, απαντάμε και στην κάλπη οι ζωές μας, με πολύ πιο δυνατό το κουκουέ. Στις λίγες μέρες που έμειναν, δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Μοιραζόμαστε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για να μοιραστούμε και τη μεγάλη χαρά και την ικανοποίηση το βράδυ των εκλογών, που το κόμμα μας θα είναι πολύ πιο δυνατό. Εσείς που είστε σήμερα εδώ, μαζί με πολλούς ακόμα που στηρίζουν το κόμμα μας και θέλουν να το δουν να ανεβαίνει πιο ψηλά, είστε μια δύναμη που μπορεί αυτές τις 10 μέρες να σαρώσει ολόκληρη την Νίκαια, το Ρέντι, τον Κορυδαλό. Μια ευρωπαϊκή διοργάνωση έμεινε και αυτή είναι σε 9 Ιούνιου. Με τη φόρα της νίκης απέναντι στα διάφορα φαβορή
πάμε να κοκκινήσουμε αυτές εδώ τις γειτονιές για να μυρίσει για σεμί. Να φτάσει παντού το ψηφοδέλτιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και τελικά αυτό να γεμίσει τις κάλπες κάνοντας τη μεγάλη έκπληξη. Θα τα καταφέρουμε.